Κύριε Νικολακόπουλε, πριν δώστε απαντήσεις, πώς μπορεί να συμβαίνουν αυτά, αυτά που είπε ο Στέφανος, που είπε ο Γιάννης, που είπε ο Κώστας, ο Κυριάκος. Λέει, πληρώνεις ένα χιλιάρικο πρόστιμο, λέει, γιατί δεν δημοσίευσε τον ισολογισμό και δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει. Πώς γίνεται. Θα ήθελα να μας πείτε, γιατί εκεί πραγματικά μένουμε κάγκελο, που λέει και η νεολαία. Είπα μετά την συζήτηση της ερώτησης τη χθεσινή στον Υπουργό, τον Νίκο τον Παπά, ότι όταν ο Κωστής ο Στεφανόπουλος 24 Δεκεμβρίου του 1976 βγήκε από τηλεοράσεως και είπε ο Λαδόπουλος χρωστάει το ΙΚΑ, δεν χρώσταγε ούτε σε εργαζόμενους ούτε, και μέχρι τότε δεν ήταν ούτε προβληματική ούτε τίποτα και δεν πληρώνει το ΙΚΑ, οδηγήθηκε παραμονή Χριστουγέννων στη φυλακή. Φυλακή! Ο εργοστασιάρχης με τους 10.000 εργαζόμενους που ερχόταν από τον πατέρα του, η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία των Βαλκανίων. Δεξιά η κυβέρνηση. Πήγε φυλακή. Ο Λαδόπουλος πέθανε φτωχός. Έζησε πολλά χρόνια μετά αφού έκλεισε το εργοστάσιο. Πάνω από 20 χρόνια. Δεν είχε ούτε αμάξι, πήγαινε με το κτέλ. Δεν είχε σπίτι. Δεν είχε τίποτα. Αυτός ναι. Όντως πτώχευσε. Οι άλλοι να πτωχεύουν, οι Μαρινόπουλοι και όλα τα άλλα τα καλά παιδιά, αλλά να ζουν σαν βασιλιάδες, κύριε Νικολακόπουλε, αυτό πώς γίνεται δηλαδή, αυτός τι νομικός πολιτισμός είναι που προστατεύει όλους αυτούς. Να σας πω, πολύ σωστά το λέτε, ο νομικός πολιτισμός πρέπει να καθρεφτίζει μια πραγματικότητα κοινωνικά ευαίσθητη και ορθολογική. Δηλαδή, δύο απλά πράγματα, για να το συνδέσω με το προηγούμενο. Η εταιρεία Μαρινόπουλος, και να μην αναφέρω ονομαστικά γιατί ακόμα είναι σε εξέλιξη η υπόθεση αυτή, να πω ότι σύμφωνα με τις καταγγελίες του κυρίου Ντάσκα υπάρχει μια πιθανόν μια μεθόδευση όπου αποθάρρυνε κάποιους να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και πιθανόν να έγινε δολίος. Τι γίνεται, μπορεί να επέμβει και αυτεπαγγέλτος τώρα εισαγγελέας ή κατόπιν μηνύσεων των προμηθευτών, των εργαζομένων κτλ. Και να καταγγελθεί ότι έγινε εξαπάτηση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε αυτόφορη διαδικασία και να πάει μέσα αυτός που υπογράφει ένα τέτοιο έγγραφο που συρρήκνωσε ή περιόρισε ή και εξάλληψε κάποια δικαιώματα είτε εργαζομένων, είτε προμηθευτών, είτε συναλλασσόμενων με την εταιρεία. Άρα υπάρχουν τρόποι, ακόμα και με τον νομικό πολιτισμό, που καταλαβαίνω ότι αφήνει ίσως κάποια παραθυράκια για κάποιους επιτίδιους, να επέμβει η εισαγγελική αρχή και να τεθούν κάποιοι φραγμοί. Όπως επίσης, παρομοίως και σε αυτό που λέτε, δεν μπορεί να μην γίνει εξέταση αν ο πτωχεύσας έμπορος επιχειρηματίας έχει προσωπική περιουσία και πώς ζει, πώς διαβιώνει, εφόσον κλείνει η επιχείρηση και πού πήγανε η πορεία των χρημάτων, το ξαναλέω, το είπα και στην αρχή, πρέπει να ακολουθηθεί. Υπάρχουν ηλεκτρονικά ίχνη. Πήρε ένα δάνειο, ξέρω και εγώ, κάποιος 1 εκατομμύριο. Δεν έγιναν επενδύσεις στο εργοστάσιο, έκλεισε το εργοστάσιο. Στο κανάλι. Πού πήγε το 1 εκατομμύριο. Πρέπει να ακολουθηθεί κάποια πορεία. Και αν βρεθεί σε προσωπικούς λογαριασμούς ή σε προσωπικές πολυτέλειες και ακόμα και αυτή η Βίλαμ που είναι στο όνομα μιας offshore εταιρείας ή ενός μπροστινού, σύμφωνα με τον νόμο είναι υποχρεωτικό να αναγράφει. Κύριε Αλεξιάδη, αγαπητέ μου Τρίφωνα, μου λένε ότι είχε υπηρετήσει ως διευθυντής εκεί πέρα στο βασίλειο των offshore, στην πατρίδα του κυρίου Τόμπρα. Πώς τη λένε εκείνη την περιοχή? Στο Κρανίδι. Στο Κρανίδι. Μου λένε ότι είχε υπηρετήσει, άρα εσύ ξέρεις τώρα αυτά που λέει ο κύριος Νικολακόπουλος. Είναι δυνατόν οι άνθρωποι να είναι άποροι, να μην έχουν να πληρώσουν και να ζουν με αυτόν τον τρόπο, με 15 βιζιτούδες και 55 υπαλλήλους. Είναι δυνατόν. Νίκο, να καταλάβει ο κόσμος. Άρα υπάρχει δυνατότητα, λέει ο κύριος Νικολακόπουλος. Σαφώς και υπάρχει. Είναι έτσι, ένα λεπτό. Είναι και πολύ σε παρακαλώ πολύ. Νίκο, τα καταστατικά των offshore και είναι και πολύ εύκολο. Κύριε Νικολακόπουλο, και πολύ εύκολο. Ένα λεπτό να καταλάβει ο κόσμος κάτι σε αυτό που λες. Εάν ένας εργαζόμενος του ΔΟΛ σήμερα έχει απαιτήσεις, όπως εγώ που μου χρωστάνε από εκεί που με διώξανε ή έφυγα. Τέλος πάντων, δηλαδή μου πήρε τόσα τα χρήματά μου. Πρέπει να πάω να βρω περιουσία, να πάρω τα λεφτά μου. Εάν πάει κάποιος και πει, αφού μου χρωστάτε στο Μέγκα, στο ΔΟΛ τόσο, θα πάω στο σπίτι του ψυχάρι να κάνω κατάσχεση. Εδώ. Όταν φτάσει στον Άγιο Εμιλιανό, σε αυτή τη βίλα που θα λιποθυμήσει μόλις τη δει, και μπει μέσα, του πούνε που πας εδώ. Δεν είναι το ψυχάρι. Δεν είναι το ψυχάρι. Τι είναι, είναι στην εταιρεία Beyond. Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται η εταιρεία. Αλήθεια, η πλάκα. Ναι, ναι, όχι, έτσι λέγεται. Έλα, ρε, Γιάννη. Το παρουσίασα την άλλη φορά εδώ,
στην προηγούμενη εκπομπή. Γράψτε οποία... τώρα, παιδιά. Ναι, γράψτε το, μπορεί να μην το ξέρει ο Τρίφωνας. Τρίφωνα, μισό λεπτό. Φωνάξτε το Γιάννη, ρε, να σου πει. Αλλού θέλω να Μπιγιόν, και ποιανού είναι η Μπιγιόν. Αυτή η εταιρεία φαίνεται να πήρε 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Μπιγιόν. Αυτή. Ναι. Που διαχειρίζεται το ακίνητο αυτό στο οποίο μένει ο κύριος Ψυχάρης. Η Μπιγιόν. Μισό λεπτό. Στο παρελθόν. Πρέπει να πληρώσει η έμφυα. Διοικητές φυσικά πρόσωπα, δεν ζήτησε η τράπεζα. Στο παρελθόν. Γι' αυτό το δάνειο ξέρει. Υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση και γι' αυτό. Γράψτε, ρε παιδιά, για την Μπιγιόν. Κάντε μου την χάρη. Υπάρχει λύση. Μην το γράψετε στα ελληνικά. Μπιγιόν. Ξέρω εγώ, Μπιγιόν. Ξέρω εγώ, γράψτε εκεί. Μπιγιόν. Αν το δύο τρίφωνα θέλω, κατάλαβε. Υπάρχει λύση και γι' αυτό. Κάποτε πλακώθηκε ο Ρίζος με έναν πολύ δικό του φίλο επί χρόνια. Το δάνειο είναι, λένε, από τράπεζα ελληνική, ξέρεις, με ρωτάνε. Όχι. Δεν ξέρεις από την τράπεζα ελληνική. Δεν είναι πολιτική. Είναι από ξένη τράπεζα. Αφού είπαμε, φτιάξαν επόμενες στις τράπεζες της Ελβετίας οι δικοί μας όταν βγάλαν τα λεφτά έξω. Μπράβο, και με δάνεια. Το ελληνικό δαιμόνιο. Βέβαια. Κρατάω μία επιφύλαξη. Αυτά όλα που λέμε εμείς γράφονται από τον εισαγγελέα. Δεν τα λέμε εμείς. Αυτά. Αυτά ο εισαγγελέας Γαλινός Μπρις έχει γράψει μέσα ότι αυτή η εταιρεία ανήκει στον Ψυχάρη στην ουσία και έχει πάρει δάνειο 3,5 εκατομμύρια. Ο εισαγγελέας τα λέει αυτά. Ναι, και διαχειρίζεται το ακίνητο αυτό στον Άγιο Ημιλιανό. Πότε τα έγραψε ο εισαγγελέας αυτά? Πριν 4 μήνες. Άντε ρε. Βεβαίως. Βεβαίως. Πώς κάνουν τώρα δεσμεύσεις σε θηρίδες και καταθέσεις? Και γι' αυτά όμως υπάρχει λύση. Όταν ο Ρίζος τσακώθηκε με τον κολλητό του. Μου λέει, μετά μου λέει ο Τόμπρας, όχι, δεν γίνεται τίποτα. Γιατί δεν τα έκανε ο Αντώνης αυτά, ρε. Ο Αντώνης έκανε το γιο του βουλευτή. Νίκο, το αποτέλεσμα θέλω. Άσε ρε τώρα, αμέσως δεν γίνεται τίποτα. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Κάτι γίνεται, σταμάτα τώρα. Το έσπασε ο κολλητός του Ρίζου. Έκανε τίποτα ο Δραγάτης με τα δάνεια των κομμάτων? Κάτσε ρε τώρα, δεν τελειώσαμε. Οι ψευδομάρτυρες της τράπεζας της Ελλάδος ξανακληθήκανε. Εκεί, Κυριάκο, έχω βάλει στο χέρι τα απόρριτα έγγραφα. Γιάννη, να μιλήσει και ο Ψωμιάδης. Υπάρχει λύση όμως, οι offshore εταιρείες σπάνε. Του Ρίζου του την έσπασαν μια offshore εταιρεία στην Καραϊβική. Πώς? Την έσπασε με δικαστικά μέτρα. Ο αντίπαλός του και πρώην φίλος του που ήταν τραπεζίτης, του την έσπασε. Ποιος? Και πήγε στην Μύκονο. Ο τραπεζίτης του την έσπασε. Ο Παπάζογλου. Και πήγε και την έσπασε και πήγε στην Μύκονο να του πάρει τη βίλα. Ο τραπεζίτης του την έσπασε. Ο φίλος του, ο πρώην φίλος. Ο τραπεζίτης του την έσπασε, όχι η κυβέρνηση. Μου λένε πάντως, αμέσως Κυριάκο, αμέσως. Και το είπα στη Βουλή για να μου πούνε ότι λες ότι δεν είναι αλήθεια. Γιατί εγώ βουλευτής είμαι, ό,τι μου λέτε εκεί, δεν μου λέτε να τα πάω, εκεί τα πηγαίνω. Μου είπανε λοιπόν ότι υπάρχουν καταγγελίες για τον Γιάννη τον Αλαφούζο, αυτές που ελέγχει τώρα, λέει, είναι ένα κέντρο μεγάλων επιχειρήσεων, ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων. Είναι άλλο το κέντρο, το ένα άλλο κέντρο, λέει, φόρου μεγάλου πλούτου, ξέρω εγώ. Ο Κοντομινάς δεν ξέρω από πού τη βρήκε. Εκεί να δείτε, λέει, ξεκινήσαν από 80, πήγαν στα 60, στα 40, τώρα το παλεύει, λέει, ο Κοντομινάς, τους λέει, παιδιά, έχω εργαζόμενους. Μαύροι εργαζόμενοι. Τους βάζανε πάντα μπροστά. Ο εργαζόμενος είναι ο Βερίκιος. Όπως ο Μαρινόπουλος. Θυμήθηκε, λέει, ότι έχει 13.000 εργαζόμενους. Μάλιστα. Και λέει, έτσι είναι, όπως το λέει τώρα ο Ντάσκας που την πάτησε ο καψερός ο Δημήτρης ο Ρίζος. Από το φιλαράκι. Κάνε καψερό, για βίλα στη Μύκονο παλεύανε. Τώρα ο για βίλα στη Μύκονο παλεύανε. Τώρα ο Δημήτρης. Άλλο σε προσωπικό επίπεδο, άλλο βίλα στη Μύκονο. Δεν διανοήθηκα ποτέ να έχω offshore και να ανήκει η βίλα μου στη Μύκονο σε offshore και δεν έχω ούτε βίλα ούτε offshore. Λοιπόν, βιζιτοπούλα έχει. Βιζιτοπούλα έχει. Όχι, βέβαια, τι εννοεί, τι είναι αυτό. Λοιπόν, το μυστικό στο είπε πριν από 2 λεπτά ο Ντάσκας. Ότι ακόμα και στην περίπτωση που έσπασε offshore. Το σπάσιμο της offshore έγινε από τραπεζίτη. Έτσι. Δεν έγινε ούτε από εισαγγελέα, ούτε από υπουργό, ούτε από ΣΔΟΕ. Διότι δυστυχώς, Νίκο μου, ο κρατικός μηχανισμός είναι ανίκανος και ευνουχισμένος και δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Ο τραπεζίτης την έκανε τη δουλειά. Θέμα Μαρινόπουλου. Ξέρετε πόσα χρωστάει ο Μαρινόπουλος γενικά στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, δηλαδή τράπεζες, εταιρείες leasing, εταιρείες factoring, εταιρείες αγγενήτων. Πόσα λεφτά χρωστάει, ξέρετε? 480 εκατομμύρια. Από το 1,3 δις, τα 480 εκατομμύρια είναι κανόνια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ξέρεις που ζει το οποίο χρηματοπιστωτικό σύστημα, περίμενε λίγο Γιάννη, επί 4 χρόνια δεν τους είδαγε ισολογισμούς, ενώ χρωστούσε 480 εκατομμύρια. Ο Στουρνάρας, για κάτσε. Και τέλος, και τέλος. Ο Στουρνάρας. Να ρωτήσω κάτι, ναι, δεν μπορώ. Πες μου. Ο Γιάννης ο Στουρνάρας, γιατί όταν ακούω το σύστημα, ξέρεις, εγώ είμαι κατά των ουδετέρων.
Εγώ είμαι ένα αρσενικό και τράπεζα. Εγώ ξέρω ότι δεν υπάρχει ουδέτερο. Ένα λεπτό, ρε παιδάκι μου. Ναι. Το σύστημα. Το υπάρχουν ονόματα. Σύστημα. Ο Γιάννης ο Στουρνάρας. Τα ξέρε αυτά. Εσέ παρακαλώ τώρα να παίξω και να κάνω ξανά. Ο Στουρνάρας. Ο Στουρνάρας δεν τα ήξερε. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι σωστό το ερώτημά σας. Λίγο να ήξερε. Δεν μπορεί να μην τα ήξερε. Απλώς γιατί εσείς δεν τα ζητούσατε τόσο καιρό. Και γιατί δεν σας τα έδινε. Για δεν μου τα έδινε. Α, μπράβο, εκεί δεν τα έδινε. Γιατί ερχόταν στη Βουλή ο Στουρνάρας και έλεγε είναι απόρριτο. Έτσι, Γιαννάκη. Αλλά Γιαννάκη τώρα. Αυτούς εδώ που βλέπεις και κάποιους άλλους έχουν πάρει τα στοιχεία, Γιαννάκη. Ακριβώς. Και να ετοιμάζεσαι, Γιαννάκη, να ετοιμάζεσαι, Γιαννάκη. Να ετοιμάζεσαι. Λίγο, Νίκο, να ολοκληρώσω. Μαζί με τον Γιάννο, τον άλλο. Να ολοκληρώσω. Ξέρεις. Αυτό... Κουμπάρο. Το κουμπάρο. Να ολοκληρώσω λίγο αυτό που έλεγα πριν, με βάση αυτό που είπε ο κύριος Νικολακόπουλος. Ότι όταν παίρνεις το θαλασσοδάνειο 1, 2, 3, 5, 10 εκατομμύρια ευρώ και κάπου το διώχνει στο εξωτερικό, η κίνηση αυτή καταγράφεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο αρχείο της Τράπεζας της Ελλάδος, που είναι το αρχείο του Target 2, δηλαδή της πλατφόρμας εκαθάρισης των συναλλαγών του ευρωσυστήματος. Εμείς φωνάζουμε εδώ και 3 χρόνια, σταματήστε να ψάχνετε λίστες, σταματήστε να αγοράζετε λίστες, σταματήστε να τρέχετε στο Φαλτσανί, ζητήστε από το Στουρνάρα να σας δώσει όλο το αρχείο του Target 2. Από το 2002 μέχρι σήμερα, από τότε που μπήκαμε στο ευρώ, για να βρείτε όλες τις κινήσεις των λογαριασμών, όλα τα κλεμμένα που φύγανε από την Ελλάδα, για να δείτε από ποιους λογαριασμούς φύγανε και σε ποιους λογαριασμούς πήγανε. Αυτό πρέπει να ζητήσετε στη Βουλή. Λοιπόν, και να δείτε για πότε θα πει, κύριε Τόμπρα. Ο Στουρνάρας θα πει μόνο αν μου το ζητήσει ο Ντράκη. Άρα από τον Ντράκη πρέπει να το ζητήσει. Ποιο Ντράκη, ρε, είσαι κυβέρνηση. Ξέρεις, θα πει κυβέρνηση. Εδώ είναι. Το Ντράκη και ποιο Ντράκη. Γιατί θα μπορούσε να δώσει ποτέ αυτή την απάντηση ο Στουρνάρας στον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή και στον Ανδρέα τον Παπαδρέου. Αν το πει ο Ντράκη, θα τον είχαν πάρει σηκωτό μέσα από την Τράπεζα της Ελλάδος και αυτό είναι και το αρχείο. Γιατί... Αλλά υπάρχει σήμερα πολιτικό σύστημα και κυβερνήσεις χωρίς ούμπαλα. Γιατί αυτό είναι το σύστημα. Κύριε, παραμένει ευνογισμένοι. Κύριε Νικολακόπουλε, εγώ δεν ξεχνώ ότι όσοι αυτή την ώρα μας παρακολουθούν και όπως είδα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο από τη μέτρηση που ήρθε στα χέρια μας, είναι ακόμα πιο πολύ από όσοι πρώτο ξεκινήσαμε και από όσοι κάθε Σαββατοκύριακο είμαστε όλο και αυγαταίνουμε, είμαι σίγουρος ότι ζουν ταυτόχρονα και την προσωπική αγωνία και το δράμα τους, πότε θα χτυπήσει για αυτούς η καμπάνα του πληστηριασμού και ξέρουν ότι αυτοί που δεν έχουν ούτε τρόπους, ούτε φίλο το Στουρνάρα, ούτε τον Ντράγκη, ούτε κανέναν απεναντίας. Όλοι είναι εναντίον τους. Πότε και πώς θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να εξασφαλίσουν τουλάχιστον το κεφάλι τους να είναι κάτω από το κεραμίδι αυτό που έδωσαν όλη τη ζωή τους, το βιός τους, τις οικονομίες τους. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση, η τραγική αντιμετώπιση, αντί να είμαστε με τους αδύνατους, με τους φτωχούς, να βλέπουμε ότι γίνονται τα πάντα για να διασωθεί ο πλούτος και οι βίλες και τα κότερα όλων αυτών των απατεώνων. Σωστά το λέτε. Πραγματικά ο πολλής κόσμος, και δεν αναφέρομαι μόνο στα πολύ χαμηλά εισοδήματα, αλλά και η μεσαία τάξη, αντιμετωπίζει μια σκληρότητα την πλευρά των τραπεζών. Χθες είχα μια περίπτωση μιας μεσαίας επιχείρησης που για μια ανανέωση για ένα μόνο μήνα μιας εγγυητικής επιστολής 200.000 απαιτείται αναθεωρημένος ισολογισμός, καινούργια στοιχεία και του εξαμήνου τώρα που έκλεισε, δηλαδή όχι μόνο τα περσινά, και 10.000 μετρητά άμεσα. Λοιπόν, γιατί τόση μεγάλη αυστηρότητα για να διατηρηθεί μια εγγυητική για μόνο 30 μέρες, που αν καταπέσει αυτή η εγγυητική θα δημιουργήσει πρόβλημα και κλείσιμο της εταιρείας, τη στιγμή που σε άλλες περιπτώσεις, όπως είπαμε, δεν είχαν δημοσιευτεί, όπως ακούστηκε, ισολογισμοί ή ακόμα και για τα δάνεια σε offshore εταιρείες δεν ζητήθηκαν εγγυήσεις από φυσικά πρόσωπα, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο επιχειρηματίας, ο υγιής επιχειρηματίας ή ο νοικοκύρης βάζει όλη την οικογένειά του να υπογράψει. Και ακόμα και τώρα στις ρυθμίσεις που κάνουν οι τράπεζες, που είναι λίγο καλύτερες από ό,τι στο παρελθόν,
Πάλι όμως απαιτούν εγγυήσεις και υπογραφές από όλους τους εγγυητές. Κύριε Φραγκιαδάκη, αναφέρομαι... ξέρετε τι είπε όμως ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας προχτές στην Εξεταστική Επιτροπή? Όχι, λέει. Ήθιστε να μην παίρνουμε, λέει, προσωπικές υπογραφές για τα επιχειρηματικά δάνεια. Γιατί του είπα, γιατί δεν πήρες λοιπόν. Για να δούμε. Μα μιλάμε για απαταιώνα. Τις έχει υπογράψει κανένας ως εγγυητής? Εγώ όταν πήγα ζητήσανε από εμένα, αλήθεια σας λέω, από εμένα. Από τη γυναίκα μου, προσωπική υπογραφή. Έτσι, έτσι. Πέραν της εγγραφής ενυπόθηκου βάρους, έτσι, προσημείωσης, ζήτησαν τον πεθερό μου. Μου λέει, ο πεθερός σου έχει, μου λέει, φέρε και τον πεθερό σου. Αλήθεια σας το λέω. Και να έχει το Φραγκιαδάκι και να λέει μπροστά στη Βουλή, να μας προσβάλλει όλους. Α, λέει, δεν ήθιστε, λέει, στα επιχειρηματικά δάνεια να μην παίρνουμε, λέει, την υπογραφή τους. Δεν υπάρχει ούτε ένα και λέει τώρα ο Νικολακόπουλος, ο Γιώργος, ο φίλος μας, ο φίλος σας, ότι καλεί η τράπεζα και λέει, για φέρε, λέει, και την πεθερά σου και τον πεθερό σου και τον φίλο σου και τον συγγενή σου. Ακούς. Το ίδιο ισχύει και για τις μικρομεσαίες. Δεν υπάρχει. Το ίδιο και για τις μικρομεσαίες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βάζουν εγγυητές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει ούτε ένα επιχειρηματικό δάνειο. Έτσι. Χωρίς την προσωπική εγγύηση του μετόχου. Μα υπάρχουν και όλα αυτά που λέμε. Έτσι. Δεν υπάρχει. Έτσι. Κύριε Τσίπα, τι λέει τώρα. Αυτά, που, αυτά τα δάνεια δεν υπάρχει, που είδατε. Επειδή απαγορεύεται να μην υπάρχει. Ένα λεπτό. Είναι υποχρεωτικό από τον ένα νόμο. Λεπτό. Κύριε Τσίπα, έχουν εγγύησεις αυτά? Όχι, δεν υπάρχουν. Έχουν εγγύητες. Τα στρουφάκια. Τα στρουφάκια είναι εγγύητες. Άρα τι μου λέτε. Νικολόπουλε, το πρόβλημα είναι σε εσάς πλέον. Το στοίχημα είναι δικό σας. Εσείς πρέπει να καλέσετε το φρούραρχο της Βουλής απ' έξω και μπράβο, να συλλάβουν αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, Νίκο, να που πω υπέγραφαν, κάτι. Που δίνανε τέτοια δάνεια χωρίς παραβιάζοντας ακόμα και το καταστατικό της ίδιας εταιρείας. Άκουσε, κύριε Ψωμιάδη, άκουσε να δεις. Εγώ είπα στον κύριο Φραγκιαδάκη και στους άλλους που θα έρθουν, ήταν ο πρώτος, γι' αυτό τώρα λέμε γι' αυτόν. Θα έρθει τώρα της Πειραιός και αυτός θα ξανάρθει. Θα έρθουν και από τις άλλες τράπεζες. Του είπα λοιπόν και ζητάω εδώ και από εσάς το ζητάω, δεν έχετε ανταποκριθεί. Μόνο εδώ από το τραπέζι έχουν ανταποκριθεί. Θα καταγράψω τα ψέματα του Φραγκιαδάκη και θα του κάνουμε μήνυση για ψευδομαρτυρία, γιατί έβαλε και το χέρι του στο Ευαγγέλιο. Και για όλα τα επιφυλάσσομαι, θα ζητήσω από τον εισαγγελέα να τα ελέγξει. Όχι, εγώ δεν είμαι εισαγγελέας. Και αν πω, για κοίτα, μήπως μοιάζουν με το κατηγορητήριο που έχεις κάνει για τον Κοντομινά που τον έστειλες με το δάνειο που πήρε από το ΤΑΦΤΑΦ. Αν μοιάζουν, να πάει και αυτός. Μήπως μοιάζουν και των άλλων καλών παιδιών. Ήθελα όμως να πω ότι, μιας και λέμε για τις εγγυήσεις, Γιάννη Ντάσκα, υπήρχε όμως και ένας δανεισμός επί Πέτρου Δούκα, όπου υφυπουργού οικονομικών, μαθαίνω ότι ο Πέτρος ο Δούκας, λέει, θα πάει στη Λακωνία να πολιτευτεί. Ρε Πέτρο, ξανασκέψου το. Στη Λακωνία, εκεί με το Θανάση το Δαβάκι. Εκεί θα έρθει και ο Γρηγοράκος, το ξέρεις, του Μπαζόκ, λέει, τα έχει βρει με το Μητσοτάκι. Για ξανασκέψου το, ρε παλικάρι μου. Γιατί μαθαίνω ότι εκείνος, λέει, διαφωνεί τώρα για την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Τώρα θα μάθουμε ποιοι έχουν κάνει συμφωνία με το Μητσοτάκι. Την άλλη εβδομάδα που έρχεται ο εκλογικός νόμος, όποιον βλέπετε είτε από το ποτάμι είτε από το Πασόκ να λέει ότι δεν θα ψηφίσω το καινούργιο εκλογικό νόμο, να ξέρετε ότι θα τον βρείτε στα ψηφοδέλτια του Μητσοτάκι. Αυτό είναι έγκυρο που σας λέω, έχουν κάνει συμφωνία. Όποιος δεν υπογράψει, μπαπ. Αν δείτε δηλαδή και εγώ να μην ψηφίσω τον εκλογικό νόμο, να ξέρετε ότι θα είμαι την επόμενη φορά στα ψηφοδέλτια με τον Κούλι. Κούλι, εγώ δεν θα είμαι για. Να σου πω, Γιάννη, τι έγινε λοιπόν με αυτά, με την εγγύηση του δημοσίου? Σκάλισα μία υπόθεση, γιατί τώρα ασχολείται η δικαιοσύνη. Ακούστε το αυτό. Ακούστε το. Ασχολείται η δικαιοσύνη. Υπάρχουν δύο διαστάσεις. Μία διάσταση είναι η εθνική, πώς αυτή η χώρα πρέπει να μείνει όρθια, το κρατικό μας, το εθνικό μας συμφέρον. Σε επιχειρήσεις στη Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία, το κράτος είναι υποχρεωμένο και καλά έκανε και έδινε δάνεια με όρο ρητό μέσα στα δάνεια να κρατιούνται οι θέσεις εργασίας για να μην ερημώσει εκεί και για να μην κάνει τα παιχνίδια της Τουρκία και για να μην αλώσει τη Θράκη η Τουρκία μέσω των πολλών γεννήσεων και της εκδίωξης των Ελλήνων να έρθουν προς τα κάτω να βρουν δουλειά. Λέει, μείνετε εκεί, παίρνετε δάνεια και από εκεί αυτά τα δάνεια θα κρατάτε θέσεις εργασίας. Αυτά τα δάνεια τα έπαιρναν μέσω των τραπεζών και εκεί έδιναν εγγύηση το ελληνικό δημόσιο για το 80%. Τι συνέβη? Οι τράπεζες βρήκαν μία φάμπρικα, όχι να υπηρετήσουν το εθνικό συμφέρον, αλλά να υπηρετήσουν να κονομάνε λεφτά.
σκέβαζαν οποιονδήποτε να παίρνει δάνειο και μετά στο δάνειο ας πάει στα, όπου να είναι, για να πάρουν τα χρήματα, την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και έτσι βρήκαν έναν τρόπο να αναχρηματοδοτούνται και να βάζουν λεφτά χώρια το να δωροδοκούν, χώρια το να κονομάνε όλοι. Τι, για να το αποπετύχουν αυτό τι έκαναν, και αυτό Νίκο πρέπει να το πας με ερώτηση στη Βουλή πάλι, γιατί είχες παρέμβει και τότε το 2006, αν το θυμάσαι, με τροπολογία. Yeah. Τι έκαναν, πήραν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διόρισαν τραπεζικούς, πρώην τραπεζικούς υπαλλήλους εκεί ή προσέλαβαν τα παιδιά των τραπεζικών, των υπαλλήλων του ή συγγενείς, συζύγους και στενούς συγγενείς. Κάτσε ρε Γιάννη. Τους είχαν προσλάβει στις τράπεζες. Είναι αλήθεια? Βεβαίως. Πες ένα όνομα. Αν πω όνομα, να πω όνομα υπαλλήλου που έχει διορισμένο, ο προϊστάμενος της 25ης Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους έχει το έτερο νήμιση σε τράπεζα. Ο άλλος προϊστάμενος έχει το γιο σε τράπεζα. Και διάφορα. Η 25η ήταν η αρμόδια. Τι κάνανε αφού πέρασαν τα χρόνια? Αυτά τα έγγραφα που κρατάς και έφτασαν μέχρι τον Πρωθυπουργό τότε, έκαναν μία έρευνα εσωτερική, ορακιτζής κλπ. Είπε σωστά τα κάνανε αυτά και αυτά και αυτά. Όταν οι τράπεζες, ο Δούκας, είπε τέρμα το φαγωπότη των τραπεζών, πρέπει το Γενικό Έχουμε Λογιστήριο να ελέγχει. Έχουμε δημογραφία, έτσι. Ναι. Όταν ο Δούκας είπε το 2006 το Γενικό Λογιστήριο, το Υπουργείο Οικονομικών θα ελέγχει που δίνουμε τα δάνεια και όχι οι τράπεζες, οι τράπεζες ξεσηκώθηκαν, έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν με τους υπαλλήλους, τα λαμόγια που είχαν μέσα στο Γενικό Λογιστήριο, έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν, πέρασαν τα χρόνια και αφού πέρασαν τα χρόνια ξαναγύρισαν τούμπα και ξανακάνουν πάλι κουμάντο οι τράπεζες. Πάλι στις εγγύησεις αυτές που έδινε και δίνει το κράτος για εθνικούς λόγους. Ένα πράγμα πρέπει να δηλαδή, γίνει. Δηλαδή, χάλασε το πάρτι, και, ε. Ναι, και να πας στη Βουλή. Να σου φέρουν κατάλογο. Ποιος στο Υπουργείο Οικονομικών έχει συγγενή διορισμένο σε τράπεζες. Πρώτο αυτό για να φανούν όλα τα ονόματα. Και δεύτερον, τι προσωπική περιουσία έχουν όσοι είναι διορισμένοι στο Γενικό Λογιστήριο και γη. Λοιπόν, έτσι θα φανεί. Εγώ δεσμεύομαι ότι έκαναν το πάρτι αυτό. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μείνετε μαζί μας για το τελευταίο και καλύτερο.